Είσαι καλά! Είστε ένα μήνα στην Ελλάδα και γίνηκες καλαμαρού. Είπα τότε ότι τη βίλα που μηνύσκαμε, εμείς λέμε και κάτι άλλο. Τέλειος, άντρας, ο άντρας, ο σωστός. Συνήθως ελάλλουν τις ιστορίες για πρώη μου. Έλα, Παναγιώτη μου, η τσόκο πάει μας που την Ντόμινος. Καλώς ορίζετε σε ένα καινούργιο αξίζει πράγματι vlog The Bachelor Edition. Στην παρέα μου σήμερα έχω τη Ραφαέλα Γεωργίου, παίκτρια του The Bachelor. Γιατί ήθελα να έχω ένα ξεχωριστό καλεσμένο για τον τελευταίο αξίζει πράγματι παρέα με Domino's Pizza της χρονιάς. Πριν να ξεκινήσουμε το θέλω σε αλήθεια με τη Ραφαέλα, θα κάνουμε την παραγγελία μας από τον Domino's App. Μπαίνουμε στο Domino's App, παραγγέλνουμε μία πίτσα ανέκπληξη της Ραφαέλας, παραγγέλνουμε μία Cyprus Classic που είναι αγαπημένη μου και για επιδόρπιο ένα Choco Pie Original. Το κοινό έχει απορρέει για τον υπτάμενο δίσκο, Ραφαέλα μου. Πού τον είδες το εμπλεμένο τον υπτάμενο δίσκο μες στο χωρκό μου, πάνω από το Δημαρχείο μου, πάνω από το γήπεδο το θέλω, πού επάρκαρε. Εν επάρκαρε, βασικά δεν ξέρω καν αν ήταν υπτάμενος δίσκος, είδα ένα φως και εγώ ήμουν μητσάκι τον καιρό. Εγώ υπολόγισα ήταν υπτάμενος δίσκος. Πόσο χρονών ήσουν? 7. 7, κορίνα να κάνω σκομιτή και κράγηγε πάνω από το χωρκό μα και γι' αυτό παρέκανα που έπαιζε κανένα κομμάτι και μες την αυλή σας. Ραφαέλα, πώς ένιωσες όταν κυκλοφόρησε το βίντεο με το γάλα και το ψυγείο, βασικά το βίντεο κλιπ, γιατί έγραψα σε κάποιους τίτλους που ήταν στο ίντερνετ The Bachelor. Όταν η ντροπαλή Ραφαέλα έπαιζε η Μίγυμνη σε βίντεο κλιπ Κυπρίου Ράπερ. Ωραία. Εγώ έχω συνολικά 5 βίντεο κλιπ τέτοιου τύπου με μαγιό. Εν το θεωρώ ημίγυμνο, με μαγιό. Όλοι πάμε θάλασσα. Σωστό. Στο φίκτρι. Στο φίκτρι, φυσικά, που άλλο να πάνουμε. Οπότε νιώθω ντροπή, ούτε για το κορμί μου, ούτε για οτιδήποτε τίτλο ή... Οτιδήποτε κυκλοφόρησε. Ναι, κυκλοφόρησε γενικά για το βίντεο. Ασχολούμαι με το πράγμα. Κυκλοφορίζα στην πολλά memes με σένα, με σκηνές με το παιχνίδι. Μη το είσαι καλά! Είσαι καλά! Ή ότι είσαι εξωγήινους, ή ότι στην υγειά μας τους μουσαμάδες. Πώς ένιωσες όταν έφυγες έξω και δεν είσαι social media μέσα στο Bachelor? Πώς ένιωσες? Γενικά, ό,τι memes μου δω, γελώ πάρα πολλά. Τι αρέσκει μου που ας πούμε ο κόσμος κάνει το πράγμα και ασχολείται και γελούν και εκείνοι. Προσφέρει ψυχαγωγία. Ναι. Θεωρώ ότι πολλά... Τιμή σου. Ναι, που γίνεται το πράγμα. Γι' αυτόν τον λόγο, Ραφαέλα, θέλω να σου δώσω αυτό το τριαντάφυλλο. Το δέχομαι. Μετά να με δώσεις πίσω όμως. Ας το δω. Ήρθε και επίσης μας, Ραφαέλα μου, ορίστε κεράστου. Έλα να φάμε την κυπριακή μας ένα κομμάτι. Μούσκος. Και θέλω να μου πεις τώρα, ο κόσμος για ένα παράξενο λόγο να ανησυχεί. Είσαι καλά! Είσαι καλά! Είσαι καλά! Και είσαι τελικά καλά, ρωτούμαστε με. Εγώ είμαι καλά. Είσαι καλά. Ήξερες το μέσα στο Bachelor ότι τούτη ήταν να γίνει η αγαπημένη ατάκα? Όχι, ήταν εντελώς αυθόρμητη αντίδραση μου. Και γενικά, αν παρατηράτε τον τρόπο έκφρασης μου, πάντα έχω έναν τρόπο που εκφράζομαι με τα μάτια, με το βλέμμα. Έχω πάντα έναν ύφος που τα λαλεί ούλα. Ύφος σαν την κόρη, σαν την αγριόγατα. Ραφαέλα, η αγριόγατα. Σε δηλαδή, πιστεύεις ότι είσαι αληθινή στο παιχνίδι, ότι δεν είσαι κάποια στιγμή να προσπίθηκες να κάνεις κάτι μόνο και μόνο για τη δημοσιότητα? Όχι, εννοείται πάντα ήμουν ο εαυτός μου. Και εγώ δεν προσπίθηκα για κάτι. Μπράβο, Ραφαέλα μου. Είναι άξια συμμετέχοντα σε reality. Ραφαέλα μου, επειδή ξέρω ότι αρέσκει σου πολλά να σε ποτίζω με το γάλα, θέλω να κάνουμε challenge και να σε ποτίζω φρέσκο γάλα. Από τις τσούρες μας. Από την Αθήνα. Όχι, οι τσούρες είναι άγιοι Ελλάδες. Ατσέλες. Περίμενε, έχω το με το στόχο να δείξει. Έλα. Έμπηκε μέσα στο στόμα σου, αν έμπηκε μέσα στο στόμα σημαίνει ότι πετύχα το στόχο μου. Έλα, καπτοβάντιλα. Έλα από την παραγωγή. Έλα. Μια φίλη μας που το κοινό ρωτά, αναγνωρίζει σε ο κόσμος να πω και εγώ στον Bachelor.
έχω πολύ αναγνωρισιμότητα γενικά έξω, που ρέξω, που τα τραπεζούθηκε στο Σαββίνο και κάτω ποινικού, να πω είναι η Ραφαέλα από το Bachelor. Ακούω τους δηλαδή. Ακούω τους. Είναι η Ραφαέλα από το Bachelor, ρε. Έτσι. Έχει και λίγα άσχημα βλέμματα που γελούν, ας πούμε, να γυρίσω να τις δω να κοθυμωμένα και να συνεχίζω την πορεία. Κυρίως κοπέλες που είναι. Ναι. Κοπέλες δηλεύκους, ήθελα και εκείνες τον πανάκι, όταν εκδικήσας είναι άλλο πώς. Κρίμα. Πάμε τώρα σε μια ερώτηση η οποία μαστίζει το Πανελλήνιο. Έβαλε όντως κιλά η Αντζελίνα? Κοίταξε να δεις, γενικά όλες έβαλαμε λίγα κιλά. Εγώ προσωπικά έβαλα 5-6-7. 5-6-7 μόνον? Ναι. Εντάξει, μπράβο. Και δεν τσινιάσαι η γιαγιά σου να σε ταΐσει άλλες φορές και κάνεις τηλέφωνο να ανέφαγες, οπότε πάνω χαρά της. Ναι. Χάρηκε πολλά που με είδαν έτσι λίγο στα κιλά μου. Μια και μιλούμε τώρα για φαγιά, θέλω να σου βάλω ένα challenge. Θέλω να σου κλείσω τα μάτια και να μαντέψεις ποια είναι η έξτρα πίτσα από την Domino's που παραγγείλαμε. Ευκολάκι να έχω το με τη μαγειρή και να βρούμε τα υλικά. Πάμε να δούμε. Σιγά και να παίζει το μανιτάρι. Θα να το πω τώρα. Μην μου λαρείς. Μανιτάρι. Εσύ ονομασία και είναι εύκολη ονομασία. Ναι, όλα. Να σου το καλουλί. Ναι. Έλα. Σιγά και είσαι άλλο το μανιτάρι που να παίζει. Δεν πήρε τα μανιτάρκα να παίζει σήμερα. Όχι τα μανιτάρκα πέφτουν στο διάβα σου. Μόνο τα μανιτάρκα μου δύο. Μανιταρίους. Κορί μου, αφού έχει και σαλτσούλα μέσα, έχει φάει άλλο τσάς. Έλα. Ευρέπει μου και άλλα συστατικά. Έχει μπέικον. Ναι. Άρα μπέικον μανιτάρια. Ναι. Ναι. Τυρί. Ναι, μπίτσα, εννοείται. Ψωμί. Ψωμί. Σάλτσα ντομάτας. Του τώρα δεν είμαι σίγουρος αν το ήβρες. Κάπως τούτε μια σάλτσα που την βάλουμε και σε διάφορα άλλα πράγματα. Μήπως είναι καρπονάρα για τη διά μου. Μπράβο ρε Ραφαέλα, ήβρες το κόρη μου, με λίγο βοήθεια αν ήβρες το, είσαι τσάκισσα. Θέλω να σε πάρω σε έναν που τα ραντεβού σου με τον Παναγιώτη. Μάλιστα. Θέλω να σε πάρω στο ραντεβού που του μάθαινες κυπριακές λέξεις. Το κοινό ρωτά μας, γιατί από τις τόσες άπειρες λέξεις που έχει Κύπρος ήβρες να του πεις για το κουτσακωτή. Τι προφορά. Δεν ξέρω, τι μου ήρθε. Είσαι καμιά απλόστρα για μεγειρώσα και ήρθα σου τα κουτσακωτήρκα. Όχι, δεν είσαι απλόστρα για μεγειρώμας, αλλά επειδή ήμουν ήδη καιρό μέσα στο παιχνίδι, εξίασα τα κυπριακά μου. Και δεν θα σκίσεις το... Ακόμα και εκείνο που του είπα, δεν μου σύρει τα είπα σωστά. Εκανή κόρη που σε πήραμε ένα μήνα στην Ελλάδα και γίνηκες καλαμαρού. Τέλος πάντων, τρεις μήνες, σε το σχολιάσω. Τρεις μήνες παιδιά στην Ελλάδα, ξιάνεσαι τα κυπριακά σας. Με τα κουτσακωτήρκα τι κάνεις? Κρεμάζεις ρούχα, ναι. Μπορείς να κάνεις διάφορες χειραποσκευές. Πώς το λαλείς, όχι χειραποσκευές. Όχι χειραποσκευές, να ξέρουμε να πάτε. Αλλά έκαμε και βαλίτσα με τα κουτσακωτήρκα, τα ήταν καλά. Χειροτεχνίες, μπράβο. Τώρα το ρωμίζω Χριστούγεννα, τους βάλεις και λάδι. Μπορείς να φέρεις το δέντρο. Μπορείς να βάλεις κουτσακωτήρκα. Σου έφερα λία, ρε, να βάλεις το δέντρο. Μπορείς να βάλεις να κάνεις έναν ωραίο να στέρει με κουτσακωτήρκα. Πολλά ωραίες κατασκευές. Και επίσης, έμαθες και άλλες κυπριακές λέξεις του Παναγιώτη. Είπα το ότι τη βίλα που μηνύσκαμε, εμείς λέμε και κάτι άλλο. Μας δείχνουν τον Παναγιώτη τέλειο. Σαν ο τέλειος άντρας, τέλος πάντων, ο πιο ερωτεύσιμος, ότι έχει ελαττώματα κτλ. Εσύ που έφυγε το ραντεβού μαζί του και ήσουν, γνώριζες τον καλύτερα. Έχει κάποιο ελάττωμα, πιστεύεις? Μου έδειξε κάποιον αρνητικό στοιχείο του χαρακτήρα του, αλλά νομίζω αν ήταν άλλες οι συνθήκες, σίγουρα στο μήνα ήταν να βρεις κανέναν αρνητικό. Θέλω να γονατίσεις, πας στο τραπεζάκι και θα ζητάεις δύο και πολλάς πίτσα. Δέχομαι. Ωραία, στεύχομαι. Θέλω να πιάσεις τον τέφι. Ναι. Και να αφιερώσεις στον Παναήν τον τέλειο άντρα, τον άντρα των σωστών. Ωραία, θέλω το με στήλο όμως, όταν είσαι στην ταβέρνα. Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός, ο τέλειος, ο πρόστιμος, ο έξυπνος, ο γοητευτικός. Ο τέλειος άντρας δεν είναι. Δεν είναι πουθενά, γι' αυτό κάτσε μαζί μου και με ζητάς πολλά. Με ζητάς πολλά. Με ζητάς, μάνα μου, πώς. Με ζητάς ότι τα έχουμε. Αν το The Bachelor γινόταν στην Κύπρο, ποιο θα πρότεινες να ήταν
ο The Bachelor, ας πούμε. Ξέρω το ότι τώρα που γνωρίζεις τον Μπόλατσον πριν, έθελε να τζίνος, αλλά πέμουν κάποιον άλλον. Μα γιατί να μην είναι μπατσελορέτα και να είμαι εγώ. Θα δεχόσουν να ζουν η μπατσελορέτα. Εννοείται. Τώρα πως έτσι την εμπειρία, ναι. Να σου πάρω στο τρόδο, σε τσούρετσα μες στο χωρκό, στες καμίλετσα μες στο μαζοτό. Να τους βάλεις να σε βάφουν, ας πούμε, θα ήταν μια ωραία δοκιμασία. Ναι. Άλλη δοκιμασία, να τους έβαλα να στρώσουν κανέναν κρεβάτι. Τι να μην το σκέφτηκε ο Παναγιώτης. Τούτα, χρήσιμες δουλειές. Ο Παναής δεν σκέφτεται. Ο Παναής έβαλε σαν η νοικοκυρά, φαίνεται που δουν τα πράγματα. Να στρώσει κανένα σεντόνι με λάστιχο, ξέρει καμιά. Να αλλάξει ένα μωρό. Να αλλάξει καμιά μπάνα μωρού, ξέρει. Πολλά σημαντικό, ξέρει. Συσκατήσει. Αν είσαι μπατσελόρε. Ρωτού μας να με το κοινό, αν η Vivian είναι το κοινό που δείχνει στις κάμερες. Η Vivian, επειδή εγώ ξέρω την καλύτερα, κοιμούμασταν μαζί στο ίδιο κρεβάτι. Ναι. Ενήσυχη, εναπλή. Έχει την πελαράντη σαν μαφική έξω με τις φίλες της να πιει τα ποτά της. Έχει το, αλλά γενικά είναι σοβαρή κόρουα. Εγώ δεν πέφτει όπως δεν διαφέρεται. Η Vivian είναι σοβαρή κόρουα. Δεν τον νικήσει, γίνει το παιχνίδι. Οπότε χάρισμα σε εσάς είναι καλή ευκαιρία. Πιστεύεις άρα με τη Vivian, αφού είμαστε μαζί, ότι είναι η καλύτερη σου φίλη που είμαστε στο παιχνίδι. Πιστεύεις ότι έκαμε κάποια φίλη που είμαστε στο παιχνίδι. Ναι, αν έχω να πω ότι έκανα μια φίλη μου παιχνίδι, να πω τη Vivian, γιατί ήρθα πάρα πολλά κοντά μαζί τη. Κάθε νύχτα έλαβα τη παραμύθι να τσιμηθεί, ιστορίες της ζωής μου. Ποιο ήταν το πιο αγαπημένο της παιχνίδι, παραμύθι. Συνήθως έλαβα τις ιστορίες για πρώην μου. Ωραίο παραμύθι, παιδιά, να το εκδώσει να βάλω το παραμύθι. Ιστορίες με τους πρώην, πες σου μπορεί να κάνει και πολλά τεύχη. Μπορεί να είναι για μεγάλους σε ένα βιβλίο, σαν το μύθι ιστορία. Βίβλος. Μπορεί. Γιαγιά γραφή. Τέκλεις. Challenge τώρα. Πώς θα ετάζεσαι στον Παναγιώτη μία τσοκοπάι από την Domino's. Λοιπόν, είμαι πολύ δημιουργική. Να, γι' αυτό δημιουργικότητα της. Κλείστα μα το θυμίσω. Αμάνα μου, εντάξει, άμα είναι μαντήλι και αν είναι χειροπέτης, είμαστε ok. Η τσοκοπάι μας φαίνεται τέλεια, είσαι πολύ τυχερός. Μάντζε, ξέρω... Πού είναι αυτό το τρυφερό άγγιγμα, ποια να είναι η άραγη. Δοκίμασε, μωρό μου. Έλα, Παναγιώτη μου. Η τσοκοπάι μας που την Domino's. Σε ευχαριστώ, Ραφαέλα, είσαι πολύ γλυκιά, πολύ γλυκονεκμένος και εγώ είμαι πιο γλυκιά. Η τσοκοπάι από την Domino's. Καλή με ζάχαρες άχνες, κόρη. Τον Τριανταφύλλο θέλω να το δώσω σε έναν άνθρωπο ο οποίος με στήριξε αυτόν τον χρόνο. Μόνο εγώ είμαι, Παναγιώτη. Με βοήθησε πολύ. Σημαίνει πολλά αυτόν τον Τριανταφύλλο. Με έναν άνθρωπο με τον οποίο περάσαμε άπειρες ώρες μαζί στα τηλέφωνα, στο στούντιο και σε άλλες περιοχές. Πάει που εσύ το Τριανταφύλλο. Το Τριανταφύλλο αυτό πάει στον Κεπόλατσο. Ένα Κεπόλατσο δικό σου. Το αξίζεις. Ένα φαλό να σου πω και σε ένα άλλο Τριανταφύλλο και τελειώσα με πολλά ώρα. Τι όπου πάει αξίζει σου και σένα. Τι πολλά μου αυτόν τούτο. Ωραία, φρέσκα το πρωί τα αγόρασα. Θέλω να πει Ραφαέλα μου τι σκέφτεσαι και πει στον μπάτσελο, ρωτούν μα. Τι σκέφτομουν, σκέφτομαι ότι μπορούσα να ερωτευτώ. Τούτο είναι το κίνητρο σου. Ήθελα να δοκιμάσω γενικά τα όρια μου, τον εαυτό μου, να δω πλευρές του εαυτού μου καινούργιες. Και ήθελα γενικά να εξελιχθώ σαν άνθρωπο και όντως πιστεύω κατάφερα το. Έμαθα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Έμαθα ότι ο κόσμος που γύρω μας, γενικά και μέσα είμαστε μια μικρή κοινωνία, μέσα σε ένα σπίτι. Ναι. Οπότε και με κατάλαβα χαρακτήρες, φυτιά, ξύθια. Και ήθελα το καλό σου και το καλό σου. Σαν το στρατό, να το πούμε. Ναι. Θα μπορούσε να το τζένα reality, να σπούμε. Έτσι ο στρατό, θα κάνουμε κάτι. Έχει κάτι που ήθελα, ας πούμε, στην τηλεόραση, σε κάποιο επεισόδιο και λες, ας πούμε, τούτο το πράγμα, εν είμαι εγώ. Λίγο να είπα καμιά κατσιά για καμιά. Δεν είμαι κατσιά. Ήταν τη ένταση. Απλά ήταν. Με τι άλλο να ασχολούμασταν με το σπίτι, έπρεπε κάτι να σχολιάσουμε να έχει να κουνάξει. Ναι, σωστά. Αφού ήταν το μόνο πράγμα που διαδραματίζεται στη ζωή σα. Ναι. Που το story που βάλαμε στο Instagram, Ραφαέλα μου, πιάσαμε και κάποια comments τα οποία ήταν, α το πούμε, hate. Μπορώ να εντάξουμε σε εκείνη την κατηγορία. Το πρώτο ήταν γιατί είμαι τόσο ηλίθια. Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια δόση ηλιθιότητας. Γι' αυτό και ακόμα υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο που... Πού είμαστε. Ναι, που ζούμε. Αν είσαι πολλά λίγο χορκάτη. Είμαι πολλά χορκάτη γιατί γεννήθηκα σε χορκό, τούτον έτσι θα το αλλάξω.
Χαίρομαι πάρα πολλά ότι με αθιενήτησα. Αθιένω! Είμαστε τρεις αθιενίτες με τον Αξινά. Εγώ, εσύ, ο και πολλά σας πίσω από την κάμερα είναι ο παπάς του. Ναι, οπότε θεωρείται. Ναι. Θεωρείται αθιενήτης. Ναι, δεν θα αλλάξω. Ποτέ δεν προσποιήθηκα ότι είμαι κάποια της πόλης ή κάτι τέτοιο. Κάποια δίθε. Είμαι Κυπρέα, αθιενήτησα, είμαι χορκάτησα και σε ποιον αρέσκει. Και έχουμε και ωραία προϊόντα στην Αθήνα. Ουφ. Και γιατί είκαμε ρεζίλι τον κυπριακό λόγο με το χορκατιό σου. Ρεζίλι με ποιαν άποψη. Νιώθεις ότι είκαμε κάποιο ρεζίλι. Δεν θα πω για τους υπουργούς, για τους προέδρους μας και τα πράγματα μας να που κάνουν. Για την πολιτική. Α, σα έκανα εγώ ρε Ζήντζε, η πολιτική. Όχι. Θεωρείται ότι είναι μια χαρά. Εντάξει. Ωραία. Ο κάθε σπιτιού μου είναι πιο όμορφο. Να απαντήσω εγώ σε τούτον. Θέλω να τον πάρει σε ένα μουσείο και τον κάτω. Να μα το φέρει να πάρουμε για μέσα στο Δημαρχείο τη Αθιένου. Να τον κορνάρουμε. Να το στολίσουμε και να βάζει τα ιδιαίτερα τα στολισμένα. Ναι. Να το έχουμε σουβενίρ. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαέλα, που είσαι μαζί μα σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Domino's Pizza που ήταν μαζί μα και όλου εσά που παρακολουθήσατε ακόμα έναν αξίζει πράγματι. Κάντε subscribe στο κανάλι μα στο YouTube. Καλέ γιορτέ, γιατί μπορεί να είναι το τελευταίο βίντεο τη χρονιά που βλέπετε. Φιλιά πολλά και θα τα πούμε σύντομα με το 2021 το πιο πιθανό. Bye bye!